Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Είμαστε οι δύο πρώτες ώρες του ζωντανού προγράμματος της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Σήμερα Παρασκευή και 13. Γιορτάζει ο Άρης. Καλημέρα για Νικολέτα. Γιορτάζει λοιπόν ο Άρης, ο Ευστράτιος, η Ευστρατεία, ο Λουκάς και η Λουκία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν σε όλους, δεν είπα κάποια παγκόσμια ημέρα σήμερα. Μου το είπες τόσο ωραία. Σήμερα Παρασκευή και 13. Ναι. Δηλαδή θα διαβάσουμε, θα πούμε λίγα λογάκια για την Παρασκευή και 13. Τι είναι η Παρασκευή και 13. Να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως, μπορείτε και εσείς λοιπόν καθημερινά να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης μηνύματα να μας στέλνετε και στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και μπορείτε να μας στέλνετε καθημερινά και τα δικά σας βίντεο. Μπορεί να είναι κάποιο παιδάκι να λέει τα κάλαντα, μπορεί να είναι κάποιο ευχάριστο βίντεο ή οτιδήποτε εσείς θεωρείτε ότι σας αρέσει πάρα πολύ και θέλετε να αναδειχτεί, στείλτε το μας λοιπόν και εμείς να ξέρετε ότι θα το προβάλλουμε. Να πούμε πως η τηλεόραση της Ζούγκλας σε συνεργασία με το Fasia.gr αποφάσισαν να σας κάνουν ένα δώρο για φέτος τα Χριστούγεννα. Το δώρο αυτό είναι ένα iPad 4ης γενιάς, είναι ένα δώρο αξίας 720 ευρώ, το οποίο για να γίνει δικό σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε ένα like στη σελίδα του Fasia.gr στο Facebook και αυτομάτως μπαίνετε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε το iPad της 4ης γενιάς. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα τη 13η ημέρα του Δεκεμβρίου, να πούμε λίγα λόγια για το τι είναι η Παρασκευή και 13. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δυσιδαιμονία η οποία απαντάται στις αγγλόφωνες χώρες. Η σχετική φοβία στα αγγλικά ονομάζεται Παρασκευή 13 φόβια. Είναι από τις ελληνικές λέξεις Παρασκευή, 13 και φοβία. Οι Έλληνες όμως και οι Ισπανόφωνοι λαοί έχουν ως γρουσούζικη ημέρα την 3η και 13. Να πούμε πάντως όσον αφορά τώρα για την Παρασκευή, ότι η πρόληψη αυτή διαδόθηκε στις αγγλόφωνες χώρες τον 19ο αιώνα και πέρασε και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου μέσω της ταινίας τρόμου, της γνωστής ταινίας τρόμου Παρασκευή και 13, η οποία βγήκε το 1980. Για την προέλευσή της έχουν εκφραστεί ποικίλες θεωρίες, όπως ότι Παρασκευή και 13, στις 13 Οκτωβρίου δηλαδή του 1307, συντελέστηκε η εξολόθρευση του τάγματος των Αητών από το στρατό του βασιλιά Φιλίππου της Γαλλίας. Ήτανε Παρασκευή, άλλη εκδοχή είναι ότι ήταν Παρασκευή όταν η Εύα έδωσε στον Αδάμ τον απαγορευμένο καρπό με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν και οι δύο από τον Παράδεισο. Η τρίτη εκδοχή είναι ότι η Παρασκευή έγινε η μεγάλη πλημμύρα της Βίβλου και επίσης ότι η Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός. Το 13 βέβαια, όπως λένε, είναι κατεξοχήν κακότυχος αριθμός που σπάει την αρμονία του 12. Δηλαδή, 12 ήταν οι θεοί του Ολύμπου, 12 ήταν οι άθλοι του Ηρακλή, 12 οι φυλές του Ισραήλ, 12 οι μαθητές του Χριστού, 12 οι ημάμιδες κτλ. Τέλος πάντων, με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Το άγνωστο που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13 προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους και έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα. Να πούμε κάτι τελευταίο όσον αφορά την Παρασκευή και 13. Στην πληροφορική υπάρχει και εκεί ένας ιός με το όνομα Παρασκευή και 13, ή Friday 13, που δημιουργήθηκε στο Ισραήλ το 1988. Ενεργοποιείται όταν το ημερολόγιο του υπολογιστή δείξει Παρασκευή και 13 με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της λειτουργίας του. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Παρασκευή και 13. Έτσι, μερικές πληροφορίες, δεν χρειάζεται να το συνδέσετε σήμερα και να προκαταβάλλετε ότι η μέρα σας θα είναι άσχημη επειδή είναι Παρασκευή και 13, για κάποιους μπορεί να είναι μια πάρα πολύ τυχερή ημέρα η σημερινή. Συμφωνώ, και για κάποιους όμως πάρα πολύ άσχημη ημέρα θα έλεγα. Όχι, να μην έχουμε τόσο σκεπτικό ότι θα είναι άσχημη ημέρα. Αλλά ξέρεις, είμαστε από μικρά το ακούμε αυτό το Παρασκευή και 13, Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13. Όχι, σήμερα είναι μια πολύ τυχερή ημέρα. Ευχόμαστε να είναι μια πολύ τυχερή ημέρα για όλους. Είναι και άλλωστε Παρασκευή, αύριο ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Να πούμε πως τα καταστήματα παραμένουν από χθες ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ και την Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα για όσους θέλουν να ψωνίσουν. Να σας πω ότι δεν θα είναι μόνο αυτή την Κυριακή αλλά και τις 3 Κυριακές που απομένουν για να τελειώσει το 2013. Άρα μην αγχώνεστε ότι μπορεί τα μαγαζιά να κλείνουν 3 ώρα ή να ανοίγουν στις 5 ώρα. Θα είναι από το πρωί στο βράδυ ανοιχτά. Οπότε μπορείτε να βγείτε να κάνετε τα ψώνια σας, τα χριστουγεννιάτικα ψώνια σας, δώρα για τους αγαπημένους, στολίδια για το σπίτι κτλ. Λοιπόν, να περάσουμε όμως να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα τη 13η ημέρα του Δεκεμβρίου. Το 1803 λοιπόν, έγινε το ολοκαύτωμα στο Κούγκι. Ο ιερομόναχος Σαμουήλ με 5 σουλιώτες, μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθούν από τους Τούρκους, βάζει φωτιά στο βαρέλι με την πυρίτιδα και ανατινάσονται.
Το 1943 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν τα Καλάβρητα και εκτελούν και τους 1101 άνδρες κατοίκους του. Το 1966 ο Τζίμι Χέντριξ ηχογραφεί τη μεγάλη του επιτυχία Foxy Lady. Το 1967, μετά την αποτυχία του βασιλικού κινήματος για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος διαφεύγει με την οικογένειά του στη Ρώμη, όπου και θα ζητήσει πολιτικό άσυλο. Το 1967 ο Ούγγρος προπονητής Μάρτον Μπούκοβι αναχωρεί από την Ελλάδα, έχοντας παραιτηθεί την προηγούμενη από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, στο οποίο χάρισε 2 τίτλους πρωταθλητή. Όπως φημολογείται, η δικτατορία της 21ης Απριλίου έχει οδηγήσει τον Μάρτσι Μπάτσι στην απόφαση αυτή λόγω πολιτικών φρονημάτων. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος θα εκδώσει το 2003 έναν κύκλο διηγημάτων με τίτλο «Τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι». Και τέλος, το 1968 κυκλοφορεί ο πρώτος δίσκος του Μάνου Λοΐζου, ο Σταθμός. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα τη 13η μέρα του Δεκεμβρίου. Είναι και να περάσουμε να ρίξουμε και μια ματιά στις προσωπικότητες, στις σημαντικές προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1797 γεννήθηκε ο Christian Heinrich Heine, ο γερμανός λυρικός ποιητής. Γνωστά του έργα είναι τα τραγούδια του Heine και η Εξόριστη Θεή. Το 1816 γεννήθηκε ο Ernest Werner von Siemens, ο γερμανός εφευρέτης και επιχειρηματίας, ιδρυτής της γνωστής βιομηχανίας ηλεκτρικών ειδών μέχρι και σήμερα, της Siemens. Λοιπόν, το 1902 γεννήθηκε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο πολιτικός, φιλόσοφος και ιστορικός. Και να ρίξουμε και μια ματιά στις προσωπικότητες που έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Το 1204 πέθανε ο Μόζες Μπεν Μάιμον, ο γνωστός στην Ελλάδα και ως Μωυσής Μαϊμονίδης. Ήταν ένας Εβραίος φιλόσοφος, ραβίνος και γιατρός. Το 1466 πέθανε ο Ντονατέλο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ντονάτο Ντι Νικολό Ντι Μπέντο Μπάρντι. Πιο καλό ήταν το Ντονατέλο, σίγουρα. Πολύ μικρό όνομα. Ναι, Φλωρεντίνος Γλύπτης, λοιπόν, από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές μορφές της πρώιμης αναγέννησης. Και τέλος, το 1932 πέθανε ο Γεώργιος Ιακωβίδης, ζωγράφος από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της σχολής του Μονά. Αυτά λοιπόν ήταν και τα σημαντικότερα γεγονότα, οι σημαντικότερες γεννήσεις, οι σημαντικότεροι θανάτοι που έχουν γίνει σαν σήμερα τη 13η ημέρα του Δεκεμβρίου. Και στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε την εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος λοιπόν. Τι κρύβει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών? Έφοδοι κατοικών από ελεγκτές της εφορίας. Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν ως έδρα την κατοικία τους, θα δέχονται το επιτόκιο έλεγχο των εφοριακών χωρίς άδεια εισαγγελέα. Ενιαίος φόρος ακινήτων. Τι θα πληρώσουμε για σπίτια, οικόπεδα και χωράφια? Πώς θα γίνει η εθελοντική κινητικότητα 5.000 υπαλλήλων σε δήμους και περιφέρειες? Αιτήσεις έως τον Απρίλιο. Περισσότεροι φοιτητές και εκπαιδευτικοί στο Erasmus 2014. Πώς ξέφυγε από τους απαγωγείς ο εφοπλιστής Μαρτίνος? Στις φυλακές ψάχνει τους εμπνευστές της η ελληνική αστυνομία. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Καζίνο στην καρδιά της Αθήνας. Το εξετάζει σοβαρά η κυβέρνηση. Οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι πιέζουν για τη μετατροπή του ελληνικού σε Las Vegas. Και πάμε και στην εφημερίδα «Το Έθνος», όπου διαβάζουμε «Ο νέος φόρος για τα ακίνητα το 2014. Όλος ο νόμος που κατέθεσε η κυβέρνηση χθες στη Βουλή. Μειώνεται στο 3% ο φόρος μεταβίβασης. Από Φεβρουάριο μέχρι Απρίλιο οι δηλώσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους. Φορολογικός οδηγός και για τους αγρότες, ενώ πώς ξέφυγε από τους απαγωγείς ο νεαρός εφοπλιστής. Θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Κίκο Μαρτίνο. Και οι αντιτρομοκρατικοί στις έρευνες. Έκαψαν τα αυτοκίνητα για να σβήσουν τα ίχνη τους οι δράστες. Χρυσή Αυγή, το ποινικό μητρό των αδελφών Κασιδιάρη, ενώ συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γερμανική διρεκτίβα το κούρεμα των καταθέσεων. Στην εφημερίδα Τα Νέα, ακίνητα. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο σε σπίτια, οικόπεδα και χωροτεμάχια. 42 παραδείγματα για τον νέο φόρο. Μικρότερη επιβάρυνση σε περιοχές που έχουν χαμηλή αντικειμενική αξία. Πληρώνουν λιγότερα όσοι έχουν μόνο σπίτια. Δυσάρεστες εκπλήξεις για τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων. 1 ευρώ το στρέμμα για τα αγροτεμάχια. Ενώ ο Κουβέλης στο συνέδριο, ναι στις συνεργασίες, αλλά όχι με 58, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Και πάμε να διαβάσουμε και τους τίτλους από την εφημερίδα «Ημερησία».
Οι κρίσιμες αλλαγές στον φόρο ακινήτων στην Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Υπολογίστε τον ενιαίο φόρο ιδιοκτητών ακινήτων. Να πούμε και, Έλενα, κάποια έτσι ενδεικτικά. Μπορείτε και εσείς στην ημερησία να τα διαβάσετε αναλυτικά. Στα κτίσματα από τιμή ζώνης 0 έως 500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ο βασικός φόρος που θα πληρώσετε είναι 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Από 501 έως 750 τιμή ζώνης, ο φόρος που θα πληρώσετε είναι 2,8. Από 751 έως 1000, ο φόρος που θα πληρώσετε είναι 2,9. Αναλυτικότερα όμως θα τα πούμε και λίγο πιο μετά. Για μπορείτε να μπορέσετε να το διαβάσετε πρώτο σέλιδο βέβαια της ημερησίας, όσοι είστε στις υπόλοιπες τέλος πάντων αθηναϊκές πολιτικές εφημερίδες. Και να φύγουμε από την ημερησία να πάμε στην εφημερίδα Η Εσπρέσο. Θρίλερ με τον εφοπλιστή Μαρτίνο. Δεν είχε φρουρά ο νεαρός, γλίτωσε χάρη στην εκπαίδευση για τέτοιες περιπέτειες. Απόπειρα απαγωγής από κακοποιούς. Ήταν έτοιμοι για όλα. Έκαψαν το αυτοκίνητό του για να μην αφήσουν ίχνη. Και θέλω να διαβάσω και ένα έτσι που έχει στη γωνία αριστερά. Ο Γόης του Κισμέτ σε δύο ελληνικές ταινίες. Ωραία, λοιπόν, και πάμε και στην εφημερίδα Ελευθερωτυπία. Βαρύς, διπλός και άδικος ο ενιαίος φόρος ακινήτων μετά από οικειοφορία 18 μηνών. Νομοσχέδιο σκούπα με πολλά μυστικά. Φορολογία άλλαξε πλέον τους εφοπλιστές. Και νέες απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Η αυτοκριτική ενός νομπελίστα. Λάθος το ευρώ, χάνουμε μία γενιά. Διαβάζουμε επίσης πολλά τα πράσινα παρών στη Δημάρ. Μήνυμα Τσίπρα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθήσεις αλλά ΙΠΑΣΤ και στη Γαλλία. Σήμα εξόδους στις αγορές με 137 χιλιάρικα. Η κρίση βλάπτει τα συνταγματικά δικαιώματα, ενώ το γερμανικό βήμα στο νεοποιεί. Στην εφημερίδα Καθημερινή, ο τελικός λογαριασμός για τα ακίνητα. Ελάφρυνση 4% έως 21%, αλλά και επιβάρυνση της μεσαίας αντικειμενικής αξίας. Εμβόλησε το όχημα των επίδοξων απαγωγέων και διέφυγε. Οι απεργοί θα δηλώσουν αν απήργησαν. Τα παράδοξα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Επίσης, τι ισχύει για τις καταθέσεις. Απόλυτα ασφαλής έως τα 100.000 ευρώ και μετά τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσυμφωνία Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εγκαίνια δύο τουριστικών σχολών γερμανικού τύπου. Και να πάμε στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης. Καμία αναμονή από τις διαβουλεύσεις κυβέρνησης και Τροϊκας να οργανώσουμε τη δική μας εργατική λαϊκή αντιπολίτευση με ισχυρό ΚΚΕ να πάρουμε την υπόθεση στα δικά μας χέρια. Προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας, φθηνή εργατική δύναμη σε ιδιωτικό και δομές δημόσιο τομέα. Και να πάμε και στην εφημερίδα Ο Αγγελιοφόρος. Τι αλλάζει στην υγεία, νέος ρόλος για τον ΕΟΠΗ. Θεσσαλονίκη, νέα τρικυμία στα νοσοκομεία και άλλες ειδικότητες σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα μετά τους οδηγούς ασθενοφόρων. Και πάμε στην εφημερίδα Είναι Αυτεμπορική. Ευνηδιαστικές ανατροπές στη φορολογία εισοδήματος. Ποια είναι τα νέα βάρη για τα ακίνητα και επιχειρήσεις από την 1η-1η του 2014. Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου σε 24 σελίδες. Τι προβλέπεται για τη φορολογία στην περιουσία και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από το 2016 οι αλλαγές για τη διάσωση. Τι προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για τη βιωσιμότητα προβληματικών τραπεζών. Βασικός στόχος είναι να μην επομίζονται στο μέλλον το κόστος στα κράτη. Κυριακή 29 Δεκεμβρίου εξετάζεται το άνοιγμα των καταστημάτων, ενώ η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση θα τορπιλήσει τον τουρισμό. Διαπραγματεύσεις, διαφωνίες και απολύσεις και εισφορές. Ενώ BlackRock ψήφος εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Και τέλος στην εφημερίδα Η Αυγή από την κυβέρνηση στις αξιώσεις της Τρόικας. Άτακτη υποχώρηση σε φόρα κινήτων, πληστηριασμούς και ομαδικές απολύσεις. Καλό κουράγιο κύριε Ρεν, ενώ η μέτρων ανάλυσης υπεροχή ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα σημεία. Eurostat, σε ελεύθερη πτώση το εισόδημα στην Ελλάδα. Χιλή. Η επιστροφή της Λαϊκής Ενότητας, συνέδριο Δημάρ, αυτόνομη με τους συμμάχους μας στις ευρωεκλογές. Ενώ στην Κέρκυρα Κασιόπη, τσιμέντο το 50% της Παρθένας παραλιακής περιοχής. Αυτοί λοιπόν ήταν και οι τίτλοι των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε την εφημερίδα Sport Day. Στην εφημερίδα λοιπόν Sport Day, πάρτε το χαμπάρι, ο πρωταθλητής Ευρώπης σας κάνει πλάκα. Στο σύν 15 έφτασαν σκληρά μαχόμενοι οι Ιταλοί για να χάσουν πανηγυρικά από τον ετοιμό Ολυμπιακό, όταν αυτός το γύρισε στο αυτόματο πιλότο. Και στην εφημερίδα Η Γάτα, δύο φαβοροί από Γερμανία, ένα γκολ από Ολλανδία, δυνατή τριάδα με μικρές αποδόσεις αλλά και χαμηλό ρίσκο. Και πάμε στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ. Επικό ρεκόρ.
Έσπασε το 20-0 του Παναθηναϊκού επί Σούμποβιτς. 21-0. Δεν έχει τον Θεό του. 78-73 ο θρύλος της Σιένα σε έναν αγώνα που έχανε συνέχεια. Θα χάσει όταν θέλει. Σφυρίχτηκε ο ΠΑΟΚ 2-2. Ο σκόπελος του Άρη σε πρώτο πλάνο στο Ρέντι. Επίσης, παιχνίδι με Κάμπελ και Γιάννης Πετράκης, ο προπονητής που πάει εξαιρετικά στον Εργοτέλη. Πάμε στην εφημερίδα «Η ώρα των σπορ». Παγκρίτιο από το δράμα στην λύτρωση και τώρα βελτίωση. Την ανεβάζει ο κόσμος της δίπλα στην ομάδα και την Κυριακή ο ενωσίτικος λαός. Επίσης, έχουμε το momentum, έχουμε την ψυχολογία, πάμε να νικήσουμε. Κλειδώνει την κορυφή. Και τέλος, όπως κάθε μέρα, κλείνουμε την εφημερίδα «Ο Γαύρος, εντάξει, μας κάνετε πλάκα». Δεν χάνει ποτέ και από κανέναν. Στο τέλος κερδίζει πάντα ο Ολυμπιακός. 21 σερι νίκες και δεν σταματάει πουθενά αυτός ο θρύλος. Με 32-16 επιμέρους σκορ και 11 στα 11 σουτ στην τέταρτη περίοδο γύρισε το μείον 15, 37-52 στο 28. Λοιπόν, η Λάμψη για 4 σε όλη την Ευρώπη. Ο Ρομπέρτο καλύτερος θερματοφύλακας, η Μήτρογλου Μανολάς στις αποκαλύψεις και τώρα ο Σαβιόλα στην καλύτερη ενδεκάδα. Ο Βερβελές, η χρονιά του Σπανούλη και πως οι άλλοι βαράν το κεφάλι τους με Περπέρογλου. Με Λαγιές, αυτό που για τους άλλους είναι αδύνατο, στον θρύλο είναι φυσιολογικό. Το πάρτι έκπληξη του Σαβιόλα, Ρομπέρτο, Τσόρι, Μασάντο, Σαλίνο, Τόρες, Κάμπελ και Σέποβιτς τρέλαναν τον Αργεντινό άσο στα γενέθλιά του. Συνθήματα, τούρτα και παιδικό κάθισμα για τον ευτυχισμένο Κονεχίτο. Μιλάει ο Μίτσελ, κόκκινος ο Πελέν, ο θρύλος Φιλμ, Καρεμπέ, Μήτρογλου και Μανιάτης διαφημίζουν το Μουντιάλ. Ο Μήτρογλου να γυρίσει και με Αβραάμ, Μασάντο, Πανέτοιμος και Σαβιόλα. Βάις ανεβασμένος, θα είμαστε ακόμη πιο δυνατοί τον Φεβρουάριο. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Στο σημείο αυτό, όπως κάθε μέρα, συζητάμε τον καιρό. Μιας και κάθε μέρα μας παρουσιάζει κάτι καινούριο. Σήμερα ξυπνώντας, είδαμε στάλες από βροχή, προφανώς είχε βρέξει το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται σε καλύτερα επίπεδα από τις προηγούμενες ημέρες. Εμείς βέβαια δεν είμαστε ειδικοί να συζητήσουμε για τον καιρό. Ο ειδικός μας βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρνιακέ. Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοδόρου, κυρία Τσίχου και στους φίλους ακροατές που μας παρακολουθούν. Πραγματικά σήμερα είχαμε μία μικρή επιδείνωση του καιρού, η οποία ήταν πρόσκαιρη, εξπρές, μια κακοκαιρία εξπρές πέρασε, περνάει από την Αττική σιγά σιγά και τις επόμενες ώρες θα σταματήσει τελείως. Έχουμε βροχές και ψηλόβροχο, χιονόνερο θα έλεγα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην Ανατολική Θεσσαλία, στο Πύλιο κυρίως, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Αντιποδιωτίας, τις Κυκλάδες και κυρίως στην Κρήτη, όπου η Κρήτη δέχτηκε τη μερίδα του Λέοντος από αυτή την κακοκαιρία με αρκετές χιονοπτώσεις και αρκετά προβλήματα και στις κοινωνίες. Πάντως σιγά σιγά η κατάσταση θα φτιάξει από το απόγευμα και μετά παντού θα βελτιωθεί ο καιρός από βορρά προς νότον βέβαια, με τελευταία βελτίωση στην Κρήτη αύριο. Ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σιγά σιγά, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν σήμερα τα 6 μποφόρ λοκυχιά και αυτά κυρίως στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία βοριάδες πάντα, παντού σε όλη την Ελλάδα βοριάδες. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο λιακάδα, εκεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εκεί δεν κατάλαβα μπορώ να πω τίποτα οι άνθρωποι από αυτό το κρύο. Εκτός βέβαια από το πολύ κρύο το πρωί στην Ήπειρο. Στις νοτιότερες περιοχές ήταν πολύ καλά τα πράγματα και το Ιόνιο και η νότια Πελοπόννησος και η δυτική Πελοπόννησος κυρίως ήταν πολύ καλά τα πράγματα. Στην Αθήνα σήμερα περιμένουμε αυτές τις συννεφιές και λίγες ασθενείς βροχές ή χιονόνερο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού και λίγα χιόνια στα γύρω ορεινά. Ψηλά στην Πάρνηθα μπορεί να πέσουν ή να έπεσαν ήδη κάποιες νυφάδες, όχι κάτι το τρομερό, δεν πρόκειται να ασπρίσει τίποτα σήμερα. Κυρία Αρνιακέ, επειδή εδώ οι συντελεστές της εκπομπής μας αγωνιούν να δουν χιόνι, θα ρίξει καμιά νυφάδα εδώ στην Αθήνα? Πότε, όχι, αποκλείεται. 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 Τουλάχιστον με αυτή την κακοκαιρία αποκλείεται.
ας το αφήσουν για αργότερα, για Γενάρη, Φλεβάρη, και βλέπουμε εδώ, θα είμαστε να τα λέμε. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, 3-5 μποφόρ, μέχρι 6 στο νότιο Εγωίχο, με εξασθένιση και εκεί, και θερμοκρασίας από 4 έως 11-12 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα. Πάντως, η βελτίωση αυτή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, χωρίς με καλύτερο καιρό, βεβαίως, την Κυριακή. Κυριακή και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε ημέρες με ήπιες θερμοκρασίες και σχεδόν καλό καιρό με αρκετή ηλιακάδα. Και στη Θεσσαλονίκη παρόμοια τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, καλός ο καιρός σε όλη την χώρα. Λίγα χιόνια μόνο περιμένουμε ίσως στην Κρήτη. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες συννεφιές και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πλέον θα έχουν εξασθενήσει, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μέχρι μποφόροι βοριάδες και τα 6 κάτω στη Ρόδο, ενώ η θερμοκρασία σε άνοδο θα πέσει στους 14-15 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και την Κυριακή. Η Κυριακή θα είναι ακόμα καλύτερη, καθώς οι άνεμοι θα έχουν εξασθενήσει πια ολοκληρωτικά και μόνο στο Αιγαίο περιμένουμε ένα πεντάρι, 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15-16 βαθμούς Κελσίου, θα είναι μια θαυμάσια Κυριακή. Και οι επόμενες ημέρες της εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα και οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Άρα, ό,τι κάνει σήμερα και από εκεί και πέρα, περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού. Δεν έχουμε κάποια εικόνα για το πότε υπάρχει περίπτωση να ξαναχαλάσει ο καιρός. Τουλάχιστον δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται στο μέλλον κάποια σημαντική αλλαγή του καιρού, κάποια ψυχρή εισβολή κτλ. Οπότε δεν είναι κάτι αξιόλογο που θα μπορούσα να σας πω αυτή τη στιγμή, αν θα έχουμε μια ξαφνική κακοκαιρία. Όχι, δεν φαίνεται. Τουλάχιστον η εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, θα κυλήσει φυσιολογικά. Τώρα από εκεί και πέρα έχει ο Θεός. Ούτως ή άλλως κοντά μας θα βρίσκεστε, θα τα λέμε καθημερινά, οπότε αν προκύψει κάτι καινούριο, σίγουρα θα μας το πείτε. Βεβαίως, αλλή μόνο, ναι. Ωραία, λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Καλημέρα. Πολύ ευγενικός άνθρωπος. Αυτά λοιπόν με τον καιρό. Έχει έναν πολύ ήδη χαρακτηριστικό και μοναδικό τρόπο με τον οποίο λέει τον καιρό και είναι, όπως είπες και εσύ, και ένας συμπαθέστατος άνθρωπος. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά τον καιρό, όπως ακούσατε και εσείς, το Σαββατοκύριακο θα έχει σχετικά καλό καιρό, μέχρι και την Πέμπτη. Τώρα, αν προκύψει κάτι καινούριο, φυσιολογικό μπορεί να είναι. Χειμώνα έχουμε, Χριστούγεννα έχουμε. Κρίμα όμως που στεναχωρήσαμε εδώ τον Ανέστη, ο οποίος περίμενε να δει στην Αθήνα νυφάντιο χιονιού. Από Γενάρη, λοιπόν. Από Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη. Αυτό ή άλλο στην Αττική τότε χιονίζει. Καλά, μην φανταστείτε ότι κάνει και το χιόνι. Ωραία θα είναι όμως, τουλάχιστον στις περιοχές ψηλά, προς Πάρνηθα, προς Φιλή, Αττική. Προς Ήπειρο, προς Φλόρινα. Εντάξει, εκεί το πας πολύ μακριά. Λοιπόν, να περάσουμε να διαβάσουμε όμως τα πρωτοσέλιδα που έχει αυτή τη στιγμή η εφημερίδα της Ζούγκλας. Ξεκινάμε το πρώτο πρωτοσέλιδο. Καταγγέλλω λοιπόν τον Γουλανδρή, ο πρώην αρχιλογιστής του εφοπλιστή κύριου Σαραντίδη, που καλύπτει τσουνάμι φοροδιαφυγής. Όλα τα ονόματα των πολιτικών και των λειτουργών που αποσιώπησαν την υπόθεση. Πάμε στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Πώς στήθηκε η ενέδρα στον Μαρτίνο, στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, στα ΙΟΤΑΧΗ των επίδοξων απαγωγείων και το υλικό από τις κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας. Πάμε και στο τρίτο πρωτοσέλιδο. Είναι ένα πρωτοσέλιδο που αφορά την χθεσινή βραδινή εκπομπή. Πάμε στο τέταρτο πρωτοσέλιδο. Ακόμα καλύτερα, για μια και το τρίτο αφορούσε την εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου τη χθεσινή βραδινή. Η Ως Μπρούνη λοιπόν χτύπησε τους G20. Κυβερνοεπίθεση με δούριο ύπο, γυμνή φωτογραφία τη συζύγου του Σαρκοζή. Αυτά λοιπόν και από τα πρωτοσέλιδα της Ζούγκλας, της ηλεκτρονικής εφημερίδας Ζούγκλα. Στο σημείο αυτό να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Κυρίες
και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι. Καλημέρα από την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Νικολέτα και μαζί με την Έλενα θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11 να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε μία ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε και εσείς να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε επίσης και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Να θυμίσουμε όμως, Έλενα, και έναν διαγωνισμό που είναι στο δρόμο του. Βέβαια, είναι ένα χριστουγεννιάτικο δώρο που αποφάσισε η τηλεόραση της Ζούγκλας, στη συνεργασία με το αφασία.gr, να σας δώσει για αυτά τα Χριστούγεννα. Είναι ένα iPad 4ης γενιάς. Είναι ένα δώρο αξίας 720 ευρώ, το οποίο το μόνο που έχετε να κάνετε για να γίνει δικό σας είναι να κάνετε ένα like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση για να γίνει δικό σας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους δώρους, τους τρόπους επικοινωνίας. Πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα, μιας και το σημαντικότερο θέμα της ημέρας είναι ότι είναι το νέο νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτησή του θα γίνει με την διαδικασία του επίγοντος και θα ξεκινήσει σε πρώτη ανάγνωση στην Επιτροπή Οικονομικών το ερχόμενο Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου, δηλαδή αύριο, και θα ολοκληρωθεί την αμέσως επόμενη ημέρα, ενώ οι συνεδριάσεις θα είναι πρωί και απόγευμα. Την ερχόμενη Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου, αναμένεται να γίνει η δεύτερη ανάγνωση νομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών και Πέμπτη Παρασκευή θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Σήμερα, να πούμε, Παρασκευή θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια του Σώματος η κατάθεση του νομοσχεδίου καθώς και η διαδικασία της συζήτησής του. Προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι διοκτητές κτισμάτων θα πληρώσουν βασικό φόρο από 2 έως 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της τιμής ζώνης που βρίσκονται αυτά. Παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό ύψος του φόρου είναι ακόμη η γεωγραφική θέση, η επιφάνεια, η χρήση, η παλαιότητα, ο όροφος και ο αριθμός προσώψεων του κτίσματος. Κτήματα εντός ή εκτός σχεδίου πώλησης ή οικισμού, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Δημοτικής Ενότητας, στην οποία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμή ζώνης στη Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης του Οικίου Δήμου, και αν δεν έχουν καθοριστεί τιμή ζώνης στον Δήμο, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Οικίας Περιφερειακής Ενότητας. Ο φόρος στα οικόπεδα υπολογίζεται από 3 έως 9.000 ευρώ ανά στρέμμα. Ο φόρος στα αγροτεμάχια υπολογίζεται με βασικό συντελεστή 1 ευρώ ανά στρέμμα και την εφαρμογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλωτρίωσης και το συντελεστή ύπαρξης κατοικίας κατά περίπτωση. Να πούμε πως επίσης περιλαμβάνεται συμπληρωματικός φόρος τύπου ΦΠΑ όταν η συνολική αντικειμενική περιουσία ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, ο οποίος θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέσο της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα κλιμάκια και οι συντελεστές τους, να πούμε ότι ποια είναι τα παρακάτω κλιμάκια. Από 0,01 έως 300.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0,0%. Από 300.000,1 έως 400.000 είναι από 0,1%. Από 400.000,1 έως 500 είναι 0,2%. Από 500.000,1 έως 600 είναι 0,3%. Από 600.000,1 έως 700 είναι 0,6%. Από 700.000,1 έως 800 είναι 0,7%. Από 801,1 μέχρι 900 είναι 0,8% και από 901,1000 είναι 0,9%. Υπερβάλλουν όμως το 1%. Να πούμε όπως τονίζει το Υπουργείο Οικονομικών, ο νέος φόρος ακινήτων είναι χαμηλότερος από το ειδικό τέλος ακινήτων και το ΦΑΠ για τους περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ενδεικτικά, να πούμε ότι το Υπουργείο δίνει κάποια παραδείγματα υπολογισμού του φόρου. Σκεφτείτε πως, εάν έχετε μια οικία 90 τετραγωνικών 17 ετών, δευτέρου ορόφου, στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, με το ειδικό τέλος ακινήτων επιβαρύνεται φέτος με 252 ευρώ, ενώ ο νέος φόρος θα είναι 200 ευρώ, 52 δηλαδή ευρώ ή 20,8 περίπου % λιγότερο. Εάν έχετε τώρα στο Περιστέρι μια οικία 110 τετραγωνικών μέτρων, 15 ετών, τρίτου ορόφου, επιβαρύνεται φέτος με φόρο 514 ευρώ, ενώ το 2014 ο φόρος μειώνεται σε 452 ευρώ. Και τέλος, σε ό,τι αφορά ακριβότερες περιοχές, προκύπτει ότι μια οικία 180 τετραγωνικών μέτρων, 16 ετών,
και μονοκατοικία στο Καβούρι και οικόπεδο οικίας μη δομημένο 500 τετραγωνικών μέτρων, ο ιδιοκτήτης της πληρώνει φέτος 24.363, ενώ το 2014 θα πληρώσει 25.508 ευρώ. Να πούμε πως ως τις 30 Απριλίου κάθε χρόνο οι φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οι φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται κάθε χρόνο έως τις 30 Απριλίου και ο φόρος θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, με πρώτη δόση έως το τέλος Μαΐου, τη δεύτερη δόση έως το τέλος Ιουλίου και την τρίτη δόση έως το τέλος του Σεπτεμβρίου. Το νομοσχέδιο όμως προβλέπει επίσης τη μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014 στο 3%, από 10% δηλαδή που ήταν πριν του φόρου, σε φορολογημένους σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων και οικονομική παροχή ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ από τους πλειοκτήτες από το επόμενο έτος έως και το 2016. Εξάλλου, να πούμε, προωθεί το συμψηφισμό φόρων και άλλων απαιτήσεων μεταξύ φορολογουμένων και του συνόλου του δημοσίου τομέα, ενώ προβλέπεται ο προσδιορισμός με έμεσες τεχνικές ελέγχου ή και των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων, κάτι το οποίο ίσχυε ήδη για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις. Παρατείνεται τώρα τέλος ως τις 20 Δεκεμβρίου του 2014 το καθεστώς απόσυρσης για τα παλαιά γιοταχή αυτοκίνητα που έλεγε κανονικά το τέλος του 2013. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον νέο φόρο κινήτων. Όσο περνάνε οι μέρες θα έχουμε και περισσότερα νέα για αυτό το θέμα. Και ένα θέμα το οποίο αφορά τους πάντες, έτσι. Σίγουρα, όσοι τουλάχιστον έχουν, βασικά όλοι έχουν. Περισσότεροι, είτε εδώ, είτε στα χωριά τους. Λοιπόν, να πάμε στη Βουλή, όπου αποστάσεις από τις απόψεις των συντρόφων του βουλευτών του κύριου Καραγιαννίδη και κύριου Μπάρκα κράτησε ο Αλέξης Μητρόπουλος. Ο εργατολόγος πήρε το λόγο στη Βουλή μετά τον βουλευτή Δράμα, τον κύριο Καραγιαννίδη, ο οποίος είχε νωρίτερα δηλώσει για το ΚΚΕ. Η κομμουνιστική υπόθεση δεν υπηρετείται με την επίκληση του οράματος του σαϊλινικού γραφειοκρατισμού, όπως δεν υπηρετείται με την επίκληση της συνεργασίας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, το πιο άγριο καπιταλιστικό κράτος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ιφίλιο. Η κομμουνιστική υπόθεση δεν υπηρετείται με το να στέλνουμε συλληπιτήρια στον γιο του ήλιου στη Βόρεια Κορέα, στον πιο απάνθρωπο, εκμεταλλευτικό και ανελεύθερο καθεστώς. Μπορείτε να θεωρείτε ότι υπηρετεί τον κομμουνισμό, μπορείτε να θεωρείτε ότι εσείς έχετε δίκιο. Όμως έχετε επιλέξει να είστε αντιπολίτευση στην κοινωνική αριστερά και γι' αυτό θα κριθείτε κι εσείς κι εμείς. Ο κ. Μητρόπουλος επίπληξε δημόσια τον σύντροφό του και ξεκαθάρισε ότι όσα είπε ο συνάδελφος δεν μας εκφράζουν. Εμείς αμέσως συστήσαμε τον κύριο συνάδελφο ότι πρέπει με τα λόγια μας και με τις πράξεις μας να σεβόμαστε την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τη συμβολή του, την εξέλιξη και τις κατακτήσεις του περήφανου ελληνικού λαού, φαίνεται λοιπόν να είπε. Στη συνέχεια, ο βουλευτής Πρεβέζης Κώστας Μπάρκας μπήκε στη θέση του από τον εργατολόγο, όταν ο δεύτερος τον άδειασε λέγοντας ότι αστόχησε. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μπάρκας είχε υποπέσει σε λεκτικό ολίσθημα, με αποτέλεσμα αντί να διαμαρτυρηθεί για το ότι συνολικά οι νέοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν συντάξεις, να πει οι νέοι βουλευτές, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι ζητά την επαναφορά της βουλευτικής σύνταξης που έχει καταργηθεί. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην απόπειρα απαγωγής του νεαρού εφοπλιστή του Κίκου Μαρτίνου. Έτσι λοιπόν, όπως και εσείς γνωρίζετε, ενέδρα στο γονό της εφοπλιστικής οικογένειας Ανδρέα Μαρτίνου Κίκο, έστησαν γύρω στις 3 το μεσημέρι εχθές άγνωστοι, οι οποίοι επέβαιναν σε 4 αυτοκίνητα. Όλα ξεκίνησαν όταν 4 αυτοκίνητα αποπειράθηκαν να κλείσουν τον δρόμο στο γιο του εφοπλιστή στη Βούλα, με σκοπό, σύμφωνα με την καταγγελία του, να τον απαγάγουν. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν, καθώς ο γιος του γνωστού εφοπλιστή κατάφερε να εμβολήσει τα οχήματα και να διαφύγει. Αστυνομικές πηγές, όμως, μιλώντας στο ζούγκλα.gr, ανέφεραν ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής, οι άγνωστοι που προσπάθησαν να απαγάγουν το γιο του κυρίου Μαρτίνου έφεραν πάνω τους οπλισμό, πιθανότατα Καλάσνικοφ, τον οποίο όμως, όπως φαίνεται, δεν χρησιμοποίησαν. Προσέγγισαν το αμάξι και επιχείρησαν να κλείσουν τον δρόμο ώστε να αναγκάσουν τον οδηγό να σταματήσει. Ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν έξω από τα γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας. Εκείνος πάτησε τον γκάζι και κατάφερε να τους εμβολήσει. Από τη σύγκρουση, ένα από τα αμάξια των δραστών πήρε φωτιά. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερα χαρακτηριστικά. Τώρα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο 34χρονος Ανδρέας Ιωάννης Κίκος, φεύγοντας από τα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας Minerva Marine, είδε μπροστά του ένα βαν. Ενώ αντιλήφθηκε τον ακολουθεί ένα μάξι μάρκα Citroën. Ο εφοπλιστής οδηγούσε ένα SUV μάρκας Audi. Τότε λοιπόν έκανε όπισθεν και συγκρούστηκε με το Citroën, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Στη συνέχεια, ξαναγύρισε στα γραφεία της εταιρείας. Οι δράστες, τρεις στον αριθμό, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο γιος του εφοπλιστή στην ελληνική αστυνομία, κατέβηκαν από το Citroën, επιβιβάστηκαν στο βαν και αποχώρησαν από το σημείο.
Όπως λοιπόν όλα δείχνουν, στη συνέχεια έκαψαν το βαν για να εξαφανίσουν τα στοιχεία και σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, επιβιβάστηκαν σε ένα τζιπ το οποίο φέρεται να είχε κλεμμένες πινακίδες και διέφυγαν. Πιθανότητα δηλαδή το τζιπ να είναι μάρκας BMW. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Μαρτίνος ανέφερε στις αρχές ότι τα τρία άτομα τα οποία έφεραν βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα Καλάσνικοφ τον σημάδεψαν χωρίς όμως να τον πυροβολήσουν. Ενώ προσπάθησαν να σπάσουν τον τζάμι του οδηγού με σκοπό να τον βγάλουν από το αυτοκίνητο, χωρίς όπως αποδείχθηκε να καταφέρουν. Οι ίδιες πληροφορίες να φέρουν το αυτοκίνητο του εφοπλιστή εμβόλυσα εκείνων των απαγωγών. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην δίκη του Μαντέλη. Ο πρώην υπουργός σε δηλώσεις του εντός και εκτός του δικαστηρίου υποστήριξε ότι τα χρήματα δόθηκαν για την ενίσχυση του προεκλογικού του αγώνα. Έτσι λοιπόν, Έλενα, γιατί τις 18 Δεκεμβρίου διακόπη η δίκη του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη για την υπόθεση χρηματικού ποσού που φέρεται να έλαβε από τη Siemens μετά την σωρία ενστάσεων. Ο πρώην υπουργός σε δηλώσεις του εντός και εκτός του δικαστηρίου επανέλαβε ότι το ποσό των 450.000 γερμανικών μαρκών που φέρεται να έλαβε από τα μαύρα ταμεία της Siemens ήταν προεκλογική χορηγία και όχι μίζα για την υπογραφή της σύμβασης 8.002 για την ψηφοποίηση του ΟΤΕ το 1997. Και να πάμε στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης μαζί με τους επικεφαλείς της Τρόικας. Σε θετικό κλίμα λοιπόν διεξήχθη σύμφωνα με τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας η συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας με την Τρόικα. Ακούνε τις προτάσεις, μας είπε εξερχόμενος από τη συνάντηση ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Στη συνάντηση ετέθη το ζήτημα της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, ώστε με δεδομένη την μείωση κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες που έχει ήδη θεσμοθετηθεί από το 2012, η συνολική μείωση της εργοδοτικής εισφοράς θα φτάσει συνολικά τις 5 ποσοστιαίες μονάδες. Το Υπουργείο Εργασίας συνδέει τη μείωση του μη φορολογικού κόστους, που είναι και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και τη μείωση της ανεργίας. Δεν έχει πάντως διευκρινιστεί το πώς θα καλυφθεί το κόστος των τουλάχιστον 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως που αναμένεται να δημιουργηθεί. Η ελληνική πλευρά πάντως ζητά να παραταθεί η εφαρμογή του μέτρου έως το τέλος του 2014 και η εφαρμογή του μέτρου να συνδυαστεί με την αύξηση της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, η μείωση των εισφορών θα δίδεται υπό μορφή επιβράβευσης σε επιχειρήσεις που είναι συνεπείς και θα προσλαμβάνουν μακροχρόνια άνεργους ή νέους κάτω των 29 ετών. Σύμφωνα πάντως με τον Υπουργό Εργασίας, η Τρόικα αντιμετώπισε θετικά τις θέσεις του Υπουργείου Εργασίας, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια συμφωνία. Στη συζήτηση όμως ετέθηκε το θέμα των ομαδικών απολύσεων, χωρίς επίσης να υπάρξει συγκεκριμένη συμφωνία. Η ελληνική πλευρά πάντως έχει κατακτήσει σαφές και επιδιώκει την αλλαγή του θεσμικού πλαίσιου με την κατάργηση του δικαιώματος άρνηση κυρίας του Υπουργείου Εργασίας, εκτιμώντας ότι επιδρά αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, ενώ γίνεται αιτία να κλείνουν επιχειρήσεις και να χάνονται όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας. Μιλώντας όμως και στην εκδήλωση του ΕΒΑ, ο Υπουργός Εργασίας είχε χαρακτηρίσει το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας ελληνική πρωτοτυπία, μοναδική στην Ευρώπη, ενώ προανήγγειλε ότι το νέο νομικό πλαίσιο που θα προβάλλεται η ευθύνη των επιχειρήσεων για τη στήριξη των εργαζομένων που απομακρύνονται. Είμαστε σε καλό δρόμο και ο διάλογος θα συνεχιστεί, κατέληξε ο κύριος Βρούτσης και διαβεβαίωσε ότι δεν ετέθη από την πλευρά της Τρόικας θέμα για νέα μείωση συντάξεων. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν και για το email, το περίφημο email που δέχτηκε το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο άλλωστε και διέψευσε και ο ίδιος προχθές. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη δοκιμαστική βολή των S300 13 χρόνια μετά την απόκτησή τους. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που σε νατοϊκό πεδίο βολής χρησιμοποιείται οπλικό σύστημα μη νατοϊκής προέλευσης. Την Παρασκευή λοιπόν, σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο βολής Κρήτης στη Σούδα η πρώτη δοκιμαστική βολή των ρωσικών αντιαεροπορικών πυράβλων μεγάλου βεληνικούς S300. Η δοκιμαστική βολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλου, του Κύπριου ομόλογο του Φώτης Φωτίου και των 22 ακολούθων αμήνας συμμαχικών χωρών. Είναι η πρώτη φορά που σε ένα νατοϊκό πεδίο βολής χρησιμοποιεί το οπλικό σύστημα της μη νατοϊκής προέλευσης. Λοιπόν, η πρώτη δοκιμαστική βολή, να πούμε πως γίνεται έπειτα από 13 χρόνια μετά την εγκατάσταση των πυράβλων στην Κρήτη. Οι ρωσικοί αντιεροπορικοί πύραυλοι αγοράστηκαν από την Κύπρο το 1997. Και πάμε στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Οι αλλαγές στην υγεία δεν γίνονται μόνο για οικονομικούς λόγους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη διάσκεψη υψηλού επίπεδου με θέμα ελληνικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, βελτιώνοντας την υγεία των πολιτών που οργανώνεται από το Υπουργείο Υγείας στο Μέγαρο Μουσική Αθηνών. Οι αλλαγές στην υγεία δεν γίνονται μόνο για οικονομικούς λόγους, ενώ πρόσθεσε ότι βεβαίως έπρεπε να σταματήσει η σπατάλη και πρέπει η χώρα να πάψει να παραλύει από τα ελλείμματα. Να πούμε πως σημείωσε ακόμη πως είχαμε τις υψηλότερες δαπάνες στην υγεία, ενώ οι πολίτες καλούνται συνεχώς να βάζουν περισσότερο το χέρι στη τσέπη. Πρόσθεσε επίσης πως έχουμε τα περισσότερα ιατρεία και όλοι πήγαιναν στα νοσοκομεία. Έχουμε πολλούς γιατρούς, αλλά οι πολίτες περίμεναν μήνες να επισκεφθούν έναν γιατρό. Έχουμε περισσότερες εξετάσεις σε μαγνητικές, ακόμη και από τις ΗΠΑ. Συμπυκνώνοντας, ο κύριος Σαμαράς ανέφερε ότι υπήρχε ένα στρεβλό σύστημα το οποίο χρειαζόταν σαρωτική μεταρρύθμιση και σημείωσε πως είμαστε αποφασισμένοι και θα την κάνουμε. Η μεταρρύθμιση έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Δεν γίνεται γιατί μας το ζήτησε η Τρόικα. Έπρεπε να το κάνουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι το ΕΣΥ, ο γίγαντας με τα πύληνα πόδια, πρέπει επιτέλους να σταθεί στα πόδια του. Θα υπάρξει αποκέντρωση, κάθε πολίτης να έχει τον γιατρό του όσο πιο κοντά γίνεται. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε τόσο νοσοκομεία και να είναι διαρκώς μπλοκαρισμένα. Να έχουμε τόσους γιατρούς και να μην εξυπηρετούνται οι πολίτες. Σε όλα τα άλλα μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά στην υγεία δεν έχουμε άλλοθη για διαφωνίες, κομματικές ή για επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, όπως είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει άλλωστε επικοινωνιακά από πυροτεχνήματα όσον αφορά το θέμα της υγείας. Ένα θέμα το οποίο αφορά όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους, μικρούς, μεγάλους, όλων των ηλικιών. Όλους και καθημερινά νομίζω ότι σας απασχολεί. Να αλλάξουμε όμως θέμα. Και πάμε στον Σταϊκούρα, στον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος παρά την επιτυχία του προϋπολογισμού, υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, παραδέχτηκαν την αποτυχία του προγράμματος για τη μείωση της ανεργίας. Να πούμε πως το αποτέλεσμα οφείλεται στην αύξηση του κατά 2,8% των καθαρών εσόδων του κράτους του προϋπολογισμού σε σχέση με πέρυσι και της μείωσης κατά 7,3% των πρωτογενών δαπάνων. Πρωτογενές όμως πλεώνασμα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ εμφάνισε το 11ο του έτους ο προϋπολογισμός. Όπως δήλωσε λοιπόν ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, τα στοιχεία αυτά είναι απόλυτα συμβατά με τον στόχο για πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του έτους. Παρά την επιτυχία του προϋπολογισμού, υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών παραδέχτηκαν την αποτυχία του προγράμματος για τη μείωση της ανεργίας και την καταπολέμηση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων. Και πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα, πάμε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου στα άκρα φτάνει ουσιαστικά η κόντρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου, που κήρυξε τη λήξη των απεργιακών κινητοποιήσεων και της Απεργιακής Επιτροπής, η οποία τάσεται υπέρ της συνέχισης της απεργίας στο Ίδρυμα. Μετά την ανακοίνωση του Συμβουλίου, με την οποία αναγνωστοποιούσε μεταξύ άλλων ότι δεν θα καλύπτει στο εξής κανένα υπάλληλο που δεν ασκεί τα καθήκοντά του, εξέδωσε ανακοίνωση και η Απεργιακή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία η απεργία συνεχίζεται, ενώ το μέλλον της θα αποφασιστεί στην σημερινή Γενική του Συνέλευση. Στη σχετική λοιπόν ανακοίνωση, η πρόεδρος του Συλλόγου παρενέβη στην Γενική Συνέλευση, ενώ την πρόταση της παράταξης παρουσίασε και ο αντιπρόεδρος. Όταν διαπίστωσαν ότι δεν έχουν κανένα έρισμα, αποχώρησαν με τις πυρήχνες δυνάμεις που τους είχαν απομείνει, λόγω του πλήρους ευθυγράμμισής τους με την πολιτική των ανθρώπων που είναι σε διαθεσιμότητα. Η Απεργιακή Επιτροπή δηλώνει ακόμη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι έκπτωτο έπειτα από την χθεσινή ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Πανεπιστημίου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την πρόταση Μομφής ήταν 210 ναι, 11 όχι και 10 λευκά. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έκπτωτο με την ετοιμιγορία των μελών του Συλλόγου, όπως υποστηρίζουν τα μέλη της Απεργιακής Επιτροπής, ενώ καλούν τους συναδέλφους τους σε μια νέα Γενική Συνέλευση σήμερα, προκειμένου να αποφασίσουν το μέλλον της κινητοποίησης. Είχαμε όμως και στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε πρώτα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα πάμε μετά στη Θεσσαλονίκη. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Το αφασία.gr και η τηλεόραση της ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Καλημέρα, επιστρέψαμε και πάλι από το διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, εδώ μαζί με την Νικολέτα, συζητάγαμε τα όσον αφορά τα θέματα των εκπαιδευτικών, τις απεργιακές κινητοποιήσεις που κάνουν και που φαίνεται πως θα, στην αρχή θα τις συνεχίσουν. Μιας και λοιπόν στη Θεσσαλονίκη έγινε πορεία διαμαρτυρίας, η οποία την κάνανε χθες οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η πορεία πέρασε από τις οδούς Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή, Αριστοτέλους, Εγνατίας και κατέληξε εκεί όπου ξεκίνησε, δηλαδή στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της παιδείας και για την διαθεσιμότητα των καθηγητών. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας Κώστα Γκιουλέκα στην οδό Πρασακάκη. Λοιπόν, και πάμε στην σύνοδο, την 74η Σύνοδο των Πριτάνεων. Θέματα που αφορούν λοιπόν τους προϋπολογισμούς, τη χρηματοδότηση, τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων, τα ζητήματα λειτουργίας των πανεπιστημίων, αλλά και ο προβληματισμός για το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, συζητήθηκαν την πρώτη μέρα των εργασιών της 74ης Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Σε δηλώσεις του Προεδρεύων της Συνόδου Πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωάννης Μιλόπουλος αναφέρθηκε στους μειωμένους προϋπολογισμούς μέχρι και 60% την τελευταία τριετία και στα προβλήματα λειτουργίας που δημιουργεί η εφαρμογή της διαθεσιμότητας σε 8 ιδρύματα, ενώ υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπίσει ως επένδυση και όχι ως δαπάνη. Υποστήριζε ότι η παραπομπή στο πειθαρχικό του Πρίτανη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου όχι μόνο δεν έφερε καταλλαγή και άνοιγμα του Πανεπιστημίου, αλλά αντίθετα έριξε λάδι στη φωτιά και ζήτησε την ανάκλησή της. Αναφορικά με τον κίνδυνο να χαθεί το εξάμεινο στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, ο κ. Μιλόπουλος είπε ότι ακόμη και αν χαθεί, και αν δεν χαθεί, αυτό θα υπάρξουν πολλά χαμένα εξάμεινα στο μέλλον, γιατί τα πανεπιστήμια, αν δεν λυθούν προβλήματα, και πρόσθεσε ότι πρέπει να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί. Τουλάχιστον λάθος χαρακτήρισε σε δηλώσεις του την παραπομπή στο πειθαρχικό του Πρίτανη του Καποδιστριακού, ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτάκης. Σημείωσε για το Ιδρυμάτο ότι ο διάλογος με το Υπουργείο, έστω και καθυστερημένα, τακτοποίησε ορισμένα ζητήματα σε σχέση με τη διαθεσιμότητα. Ο Πρίτανης λοιπόν του Καποδιστριακού, ο κύριος Πελεγρίνης, προσήλθε χωρίς να κάνει δηλώσεις. Ωστόσο, μιλώντας στη σύνοδο που διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών, τόνισε ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο με το διάλογο, όσο επίπονος κι αν είναι αυτός. Υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν περίμενε ότι η απεργία θα κρατούσε τόσο πολύ και ότι γίνεται προσπάθεια να επιτραπεί η πρόσβαση στις αίθουσες διδασκαλίας. Σημείωσε επίσης ότι ο ίδιος μετέφερε τις προτάσεις του Υπουργείου στη Σύγκλιτο και τις αξιολόγησε ως θετικές και τις προώθησε στους διοικητικούς για να αποφασίσουν. Υποστήριξε επίσης ότι στο διάστημα της μακράς αυτής απεργίας έκανε πάνω από 40 δράσεις να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στην προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα προς όφελος των εργαζομένων και του Πανεπιστημίου.
Να αλλάξουμε όμως θέμα, Έλενα, και να περάσουμε στο νεοποίημα που μιλάμε για ότι σήμερα αποφασίζουν για τις κινητοποίησεις τους. Σήμερα λοιπόν αναμένεται να αποφασιστεί από τους γιατρούς του ΕΟΠΗ η συνέχιση ή η διακοπή των απεργιακών τους κινητοποίησεων για το ζήτημα της επερχόμενης διαθεσιμότητας και κινητικότητας. Η Ομοσπονδία και οι σύλλογοι τους καλούνται να πάρουν μια απόφαση για το αν τελικά θα έρθουν σε συμφωνία με, τον Υπουργό Υγείας ή θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει και χωρίς αυτούς αν συνεχίσουν την απεργία, δείχνοντάς τους ουσιαστικά το δρόμο προς την έξοδο, αλλά καλώντας τους ταυτόχρονα να συζητήσουν για το πώς μπορούν να προσφέρουν πλέον μέσα στο ΕΣΥ. Οι γιατροί θέλουν όσοι από αυτούς απορροφηθούν από το ΕΣΥ να εργαστούν όπως οι πανεπιστημιακοί και οι στρατιωτικοί γιατροί, με δικαίωμα δηλαδή δικού τους ιατρείου, και να επαναπροσληφθούν με κύριο κριτήριο την προϋπηρεσία. Εχθές ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ Δημήτρης Κοντός με ανακοίνωσή του καλεί τους γιατρούς να ξεκινήσουν άμεσα τη λειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών ανικανότητας και διαχειρίζονται τις ανορικές άδειες εγκυμοσύνης κτλ. Και των επιτροπών φαρμάκου υψηλού κόστους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι. Σημειώνεται ότι οι γιατροί συνεχίζουν την απεργία τους μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου. Και αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην επανασύνδεση λοιπόν που έχει γίνει στο ρεύμα σε 4.000. Νοικοκυριά. Κινητοποιήσαμε μέσα σε 5 ημέρες όλους τους φορείς και συντονίζουμε ένα πρωτόγνωρο και δύσκολο εγχείρημα. Η ΔΕΗ έως σήμερα έχει ήδη επανασυνδέσει το ηλεκτρικό ρεύμα σε 2.000 σπίτια και μέχρι σήμερα, μέχρι αύριο είχε πει ο κύριος Μανιάτης, σήμερα δηλαδή Παρασκευή θα έχουν επανασυνδέσει σε άλλα 2.000 χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Έτσι λοιπόν δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης. Στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Μανιάτης τόνισε: αφήνουμε την κρίση αυτών που δοκιμάζονται όλους όσοι με κραυγές και λαϊκισμούς παίζουν με την αγωνία τους. Θέλω να ευχαριστήσω την τοπική αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και ιδιαίτερα τους εργαζομένους στις κοινωνικές και προνοιακές δομές για την άμεση ανταπόκρισή τους και τον πολύτιμο έργο τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εργαζομένους στη ΔΕΗ για την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλουν και θα συνεχίσουν να καταβάλουν τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζουμε στον δρόμο. Συνεχίζουμε τον αγώνα δρόμου. Εν τω μεταξύ, σε 188 επανασυνδέσεις ρεύματος, οι νοικοκυριά που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες θα προχωρήσει άμεσα η ΔΕΗ και στη Δυτική Ελλάδα. Ειδικότερα θα γίνουν 90 επανασυνδέσεις στην Αχαΐα, 66 στην Ετεωλοακαρνανία και 32 στην Ηλία. Επίσης, στις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα και με τα στοιχεία που θα προσκομίζονται, τα συνεργεία της ΔΕΗ θα προχωρούν και σε άλλες επανασυνδέσεις. Καλό αυτό, ένα πολύ θετικό βήμα, γιατί υπάρχουν, όπως λέμε καθημερινά, οικογένειες που ζουν πολλά χρόνια χωρίς. Λοιπόν, και πάμε σε κάτι άλλο. Το βράδυ της Τετάρτης, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν καλεσμένος σε ένα πανεπιστήμιο στο Μάντσεστερ για την ημερίδα «Η κρίση στην Ευρωζώνη και ο ρόλος των προοδευτικών πολιτικών στην επίλυσή της». Όταν λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου τελείωσε την ομιλία του, οι φοιτητές αποχωρούσαν και ένας από αυτούς τον αποκάλεσε καραγκιός. Πάμε να δούμε το βίντεο. Έτσι. Και λίγα είναι. Ακούσατε το χαρακτηριστικό σημείο του βίντεο που ο φοιτητής αποκαλεί καραγκιόζ στον κύριο Παπανδρέου. Και πάμε στην Εύβοια, όπου κατά δίωξη με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αμάρινθο. Λίγο μετά λοιπόν τις 3, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, της 4ης ΟΠΚΕ στην Εύβοια, εντόπισαν να κινείται στην περιοχή ένα μπλε αυτοκίνητο μάρκας Volvo, το οποίο είχε κλαπεί από το χωριό της Λάρισσας εδώ σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο κλεμμένο γεωτοχή επέβαιναν 3 άτομα που σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούνται για σωρία κλοπών στην κεντρική Ελλάδα. Οι αστυνομικοί μόλις προσπάθησαν να κινητοποιήσουν το όχημα, δέχτηκαν πυροβολισμούς με καλάσνικοφ και ανταπέδωσαν. Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι και την Ερέτρια, όπου τελικά οι κακοποίοι κατάφεραν να διαφύγουν. Οι σφαίρες έπεφταν βροχή, έτσι όπως λένε, και ορισμένες εξωστρακίστηκαν και τρύπησαν ψυγεία και τέντες κοντινού περιπτέρου ενώ και καφετεριών. Λοιπόν, στην αστυνομική διεύθυνση Εύβοιας έχει σημάνει συναγερμός για τη σύλληψη των κακοποιών και οι έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι από αυτό αποτύχει, δεν υπήρξαν θύματα και κάνουν λόγο για χαλασμό κυρίου αναφερόμενοι στους πυροβολισμούς. Και αφού είδαμε έτσι, ρίξαμε μια ματιά στα γεγονότα της Ελλάδας, ας πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα διεθνή.
Ένας Μεξικάνος βουλευτής, λοιπόν, έκανε στριπτής μέσα στην αίθουσα του Κογκρέσου κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του ενεργειακού τομέα με στόχο να καταγγείλει τη λαϊλασία, στην οποία θεωρεί ότι οδηγούν οι προτινόμενες αλλαγές. Βλέπετε και στα πλάνα σας εικόνες από το Κογκρέσο. Ο Αντώνιο, λοιπόν, Γκαρσία Κονέχο, αν δεν κάνω λάθος, του αντιπολιτευόμενου κόμματος Δημοκρατικής Επανάστασης, έλεβαλε όλα τα ρούχα του και έμεινε μόνο με το μαύρο σλιπάκι, ενώ ταυτόχρονα μιλούσε στους συναδέλφους του. Μόνο αυτό, όπως είπε, μου απέμεινε και δεν θα καταφέρετε να το πάρετε, είπε όταν τελείωσε με το κδίσιμο. Είναι ντροπή. Δεν τρέπομαι που κδίνομαι, αλλά για αυτό που κάνετε που είναι ατιμία. Το Μεξικό πληρώνει τις υψηλότερες τιμές στον κόσμο για την ενέργεια. Πρακτικά χαρίζεται ότι έχουμε. Αυτό είναι ντροπή, τόνισα. Η συζήτηση αφορούσε το σχέδιο του Μεξικάνου Προέδρου Ενρίκε Πένια Νιέτου που απελευθερώνει τον τομέα της ενέργειας ώστε να επενδύσουν στην χώρα και ιδιωτικές εταιρείες με απότερο σκοπό τον εξυγχρονισμό του. Η προβληματική και αποτελεσματική πετρελαϊκή εταιρεία, η μεγαλύτερη πηγή ξένου συναλλάγματος για τη χώρα, θεωρείται το σύμβολο της εθνικής ανεξαρτησίας και της δύναμης της χώρας. Η συζήτηση λοιπόν στο Κογκρέσο, που ήταν το τελευταίο στάδιο για την αλλαγή της νομοθεσίας, έγινε σε πολύ υψηλούς τόνους και δεν έλειψαν ακόμα και τα μικροεπισόδια. Η βουλευτή Ναλάντι Μπερσούσα του κυβερνώντος Θεσμικού Επαναστατικού Κόμματος χτύπησε στο μάτι στη διάρκεια μιας αψιμαχίας με την Κάριν Κιρόγκα. Με χτύπησε, λέει, με γροθιές. Με χαστούκησε και με γρατζούνισε με τα νύχια της. Τραυματίστηκα στον κερατοειδή και θα χρειαστούν 15 ημέρες για να θεραπευτώ, είπε. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε τελικά με ψήφους 353 υπέρ, έναντι 134 κατά, μετά από μια 20ωρη συζήτηση πίσω από τις κλειδαμπαρωμένες πόρτες του Κογκρέσου, οι οποίες ήταν επίσης φραγμένες με καρέκλες, ώστε να εμποδιστούν οι διαδηλωτές και να μπουν στο κτίριο. Επεισόδιο όμως είχαμε. Να περάσουμε στη Ρώμη, όπου επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, στο Πανεπιστήμιο της Σαπιέντσα στη Ρώμη, όταν περίπου 200 φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από την είσοδο της αίθουσας συνελεύσεων του Πανεπιστημίου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη συνέδριο αφιερωμένο για την πράσινη οικονομία. Για περίπου μισή ώρα, τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης του Ενρίκο Λέτα, οι υπουργοί Οικονομικών Εργασίας, Υγείας και Περιβάλλοντος δεν μπορούσαν να ελέγξουν τις αίθουσες του συνεδρίου λόγω των επεισοδίων. Οι φοιτητές πέταξαν καπνογόνα, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση γκλοπ. Ενώ να πούμε πως ως τώρα αναφέρθηκαν δύο προσαγωγές μελών του φοιτητικού κινήματος, η κινητοποίηση των φοιτητών αμφισβητεί την πολιτική της λιτότητας και τις περικοπές στην δημόσια παιδεία. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί κανένας διάλογος με όποιον θέλει να προσφύγει στη γη ή στην βία, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ανδρέα Ορλάντο. Παρατηρητές παράλληλα τονίζουν ότι θεωρείται τουλάχιστον ασυνήθιστη μια τόσο μαζική παρουσία αστυνομικών μέσα σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Την ίδια ώρα να πούμε πως συνεχίζει την κινητοποίηση του κινήματος με τα δίκρανα. Αγρότες απέκλεισαν επί περίπου 2 ώρες έναν δρόμο κοντά στα ιταλογαλλικά σύνορα στη Βεντμίλια, βόρεια της Γένοβας. Πορεία βιοτεχνών και εμπόρων βρισκόταν σε εξέλιξη στο κέντρο της Φλωρεντίας, ενώ οι οδηγοί των φορτηγών είχαν παραλύσει την κίνηση στον περιφερειακό δακτύλιο του Μιλάνου. Το επόμενο Σάββατο, λοιπόν, το κίνημα αυτό σχεδιάζει να διαδηλώσει μαζικά στην Ιταλική πρωτεύουσα, όπου έχει προαναγγελθεί η επιβολή δρακοντίων μέτρων ασφαλείας. Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Αντζελίνο Αλφάνο δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν υποτιμά τους λόγους που οδήγησαν στην διαμαρτυρία. Σύμφωνα όμως με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Ενρίκο Λέτρα, οι κινητοποίησεις αυτές αποτελούν επιθέσεις κατά της αρχής της δημοκρατικής αντιπροσώρευσης και των διαφόρων παραγωγικών κατηγοριών της χώρας, όπως εκείνη των εμπόρων και των μικρών επιχειρηματιών. Και να πάμε στην Ιταλία, όπου φαίνεται πως τα ΜΑΤ άφησαν τις ασπίδες τους και ενώθηκαν με τους διαδηλωτές. Οι Ιταλοί αστυνομικοί, οι αστυνομικές δυνάμεις καταστολής παραβαίνουν τις εντολές και ενώνονται με τους διαδηλωτές. Όλα αυτά σε μια διαδήλωση στο Μιλάνο εναντίον των κυβερνητικών μέτρων, όπου οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι παρά το καθήκον τους, η λογική και η συνείδησή τους επιτάσσει τη συμπόρευση με το λαό. Το βίντεο συγκλώνησε την ιταλική κοινή γνώμη, όμως και τα κανάλια αποφάσισαν να το προβάλλουν μόνο μετά την τεράστια πήχηση που είχε στο διαδίκτυο. Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας ανέφερε ότι οι αστυνομικοί απλά επέστρεφαν από την υπηρεσία τους, αλλά το συνδικαλιστικό όργανο της αστυνομίας χαρακτήρισε το γεγονός σε ανακοίνωση στο διαδίκτυο ως κίνηση αλληλεγγύης προς τους πολίτες. Για να αναιρεθεί ξανά αυτή η εκδοχή σε επίσημες ανακοινώσεις του συνδικαλιστικού οργάνου λίγες ώρες αργότερα, με την απλή προσθήκη ότι και οι αστυνομικοί υποφέρουν από τις μεγάλες περικοπές στους μισθούς τους. Βλέπετε και στα πλάνα σας τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν φαίνεται τόσο να ασχολούν από τη βάρδιά τους, όσο το ότι έχουν πραγματικά μπει μέσα στο σώμα της πορείας που ήταν και ο υπόλοιπος λαός. Λοιπόν, για να περάσουμε στον ΟΗΕ.
Ο Οργανισμός λοιπόν Ηνωμένων Εθνών επιβεβαιώνει ότι χρησιμοποιήθηκαν χημικά όπλα στη Συρία. Έτσι λοιπόν, φαίνεται μάλλον πως χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χημικά όπλα σε 5 από τις συνολικά 7 επιθέσεις που ερευνούν οι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών στη Συρία, που ο εμφύλιος εδώ και 2,5 χρόνια έχει στοιχεί στη ζωή σε 100.000 ανθρώπους, σύμφωνα με μια έκθεση των οργανισμών που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη. Η αποστολή λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα χημικά όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί στη συνεχόμενη διαμάχη μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, τόνισε ο Εκέ Σελστρόμ, επικεφαλής ερευνητής του ΟΗΕ, στην τελική αναφορά του. Η έκθεση σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα αυτών των επιθέσεων ήταν στρατιώτες είτε πολίτες, αλλά δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί με βεβαιότητα η άμεση σύνδεση μεταξύ της πλευράς που εξέπλεε τις επιθέσεις με τα χημικά όπλα και των θυμάτων. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ή αξιόπιστες πληροφορίες αποδεικνύουν τη χρήση χημικών σε 5 περιοχές. Στην Γκούχτα κοντά στη Δαμασκό, στη Χάν Αλ Ασάλ κοντά στο Χαλέπι, στη Γιομπάρ, την Σαραγκέμπ και την Σαχνάγια. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον, όπως τον χαρακτήρισαν, σχιζοφρενή διερμηνέα, τα όσα έδειχνε λοιπόν ο επίσημος μεταφραστής στην νοηματική γλώσσα των ομιλιών των επίσημων τελετών, των επισήμων στην τελετή για τον Νέλσον Μαντέλα, δεν έβγαζαν τελικά νόημα. Μετά το σάλο που προκλήθηκε, ο ίδιος μίλησε σε εφημερίδα της Νοτιού Αφρικής, υποστηρίζοντας ότι υπέφερε την ώρα της τελετής από σχιζοφρενικό επεισόδιο που ξεκίνησε όταν άρχισε να ακούει φωνές και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε παραλήρημα. Η Ένωση Κοφών της Νοτιού Αφρικής είχε διαμαρτυρηθεί άμεσα κατά τη διάρκεια της τελετής, τονίζοντας ότι οι μεταφράσεις του 34χρονου Ταμσάνκα δεν έβγαζαν κανένα ένα νόημα και πρόκειτο για απατεώνα. Ο ίδιος δήλωσε ότι εργάζεται για την εταιρεία SA, όπου και είναι και των βασικών μεταφραστών στην νοηματική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια όμως της τελετής, στη μνήμη του Μαντέλα είχε επιλεχθεί για να σταθεί δίπλα σε βασικούς ομιλητές, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και τα εγγόνια του ιστορικού ηγέτη της Νοτιού Αφρικής, και τη μετάφραση που παρακολουθούσαν εκατομμύρια άνθρωποι από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Μιλώντας για το συμβάν, πάντως, στην εφημερίδα Star του Johannesburg, ο ίδιος υποστήριξε ότι βρέθηκε μόνος σε μια επικίνδυνη κατάσταση και ότι προσπάθησε να ελέγξει τον εαυτό του και να μην καταλάβουν οι προϊσταμένοι ότι υπέφερε από σχιζοφρενικό επεισόδιο. Επίσης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Talk Radio 702, ο Τσαντζιέ δήλωσε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με τον τρόπο που αναμετέδωσε την τελετή. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Απόλυτα πιστεύω ότι είμαι ένας πρωταθλητής της νοηματικής γλώσσας. Επανέλαβε ότι έχει άριστη επαγγελματική κατάρτιση και ότι είναι άρρωστος που λαμβάνει φάρμακα για τη σχιζοφρένεια. Η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα. Η κυβέρνηση εξετάζει την υπόθεση αυτή, αλλά επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να την ολοκληρώσει λόγω του βεβαρημένου προγράμματος διοργάνωσης της επίσημης κηδείας, δήλωσε ο υπουργός παρά την Προεδρία Κόλινς Σαμπανέ. Είναι κρίμα που κατά την επιμνημόνευση τελετή μας, η οποία ήταν αφιερωμένη σε έναν από τους μεγαλύτερους ηγέτες του 20ου αιώνα, η προσοχή αποσπάθηκε από αυτόν. Και δήλωσε λοιπόν να πούμε ότι αυτές ήταν οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Λευκού Οίκους, Τζος Ερνέστ, Έλενα. Λοιπόν, και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, η οποία έγινε, μιλάμε για μια κινηματογραφική πρεμιέρα, η οποία έγινε εχθές. Και μιλάμε για το Hobbit The Desolation of Smaug. Είναι η αλλιώς η ερημιά του νοσφιστή. Είναι το δεύτερο μέρος της ταινίας του Hobbit που βγήκε τον περασμένο χειμώνα στις κινηματογραφικές οθόνες. Εκεί λοιπόν ξαναβρίσκουμε τον Bilbo Baggins, ο οποίος μαζί με τον Gandalf και 13 νάνους με επικεφαλής τον Thorin Δρίασπη συνεχίζουν το ταξίδι τους για να ανακτήσουν το χαμένο βασίλειο του Erebor. Έχοντας καταφέρει να επιβιώσουν από το ξεκίνημα κιόλας του αναπάντεχου ταξιδιού τους, οι ήρωες κινούνται ανατολικά, έχοντας να αντιμετωπίσουν με την τρομακτική ικανότητα να αλλάζει δέρμα ο Μπέουρν, αλλά και γιγαντιές θανατηφόρες αράχνες. Όταν τελικά θα φτάσουν στο μοναχικό βουνό, θα έρθουν αντιμέτωποι με τον χειρότερό τους εφιάλτη. Το ταξίδι στον κόσμο της Μέσης Γης συνεχίζεται στις 12 Δεκεμβρίου με το δεύτερο μέρος της κινηματογραφικής μεταφοράς του αριστουργήματος του Tolkien Hobbit. Στο εξαιρετικό cast της προηγούμενης ταινίας προστίθεται αυτή τη φορά ο Benedict Cumberbatch, αν δεν κάνω λάθος, Έλενα, τα ονόματά τους είναι αυτά, η Evangeline Lilly, Orlando Bloom. Η ταινία γυρίστηκε, να πούμε, σε State of the Heart 3D με 48 frames.
per second και θα προβληθεί σε high rate τη 3D. Αποκλειστικά όμως μόνο στα Village Cinema και σε δύο διαστάσεις και σε τρισδιάστατο. Η παραγωγή λοιπόν της έλαβε χώρα σε εγκαταστάσεις του Peter Jackson, αλλά και on location στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η δεύτερη ταινία της τριλογίας Hobbit και όπως η προηγούμενη δημιουργεί έναν κόσμο που ορίζεται πέρα από τα όρια της φαντασίας. Να πούμε πως τη σκηνοθεσία την έχει ο Peter Jackson, ενώ το σενάριο το έχει γράψει ο Fran Walls και η Φιλίπα Μπόγενς. Να πούμε ενδεικτικά μερικούς ηθοποιούς πριν δούμε το τρέιλερ. Παίζουν λοιπόν η Kate Blanchett, ο Elijah Good, ο Ian McKellen, ο Christopher Lee, ο Orlando Bloom, ο Hugo Weaving, ο Martin Freeman, η Andy Serkis, η Evangeline Lilly, ο Benedict Cumberbatch, ο Richard Armitage και ο Aidan Turner. Πάμε λοιπόν σε ένα άρωμα, Έλενα, σε ένα ελληνικό άρωμα. Να δούμε πρώτα το τρέιλερ της ταινίας και επιστρέφουμε. Truly, the tales and songs fall utterly short of your enormity, O Smaug, the stupendous. We are the dwarves of Erebor. We have come to reclaim our homeland. I offer you my help. Now that we know you won't betray us. We don't. There is no king under the mountain, nor will there ever be. It will not end here. With every victory, this evil will grow. Legolas has grown very fond of you. Do not give him hope where there is none. You have no right to enter that mountain. I have the only right. We've been blind. In our blindness, our enemy has returned. I found something in the Goblin Tunnels. What did you find? My courage. Good. You'll need it. Dragonfire and ruin. That is what you will bring upon us. He cannot see beyond his own desire. I will not risk this quest for the life of one burglar. His name is Bilbo. Wow. Thief. Wow. Don't be shy. Step into the light. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινά και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9 η ώρα. Μέχρι τότε να έχετε ένα πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Καλή ξεκούραση. Κλείνουμε με ένα τραγούδι χριστουγεννιάτικο να είμαστε στο κλίμα των γιορτών. Γεια σας. Frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, so I brought some corn for popping. The lights, they are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in that storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow.
Since we've no place to go, let it snow, snow, snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Baby, it's cold outside. Let it snow. Let it snow, let it snow.